δεν δίνει συνεντεύξεις σχεδόν ποτέ. Αλλά σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα τα πούμε αφιψηλού με τον Γιώργο Νανούρη. Ξεκίνησες ως ηθοποιός, τώρα έχεις αποστασιοποιηθεί από αυτό, παρουσιάζεσαι ως σκηνοθέτης μόνο. Κοίταξε, μοιραία, επειδή τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με τη σκηνοθεσία, ίσως στη συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων, είμαι καταχωρημένος ως σκηνοθέτης. Mm. Όμως, εγώ δεν έχω κλείσει μέσα μου το κεφάλαιο ηθοποιός. Η παραστάση σου, η μία μετά την άλλη, είναι πιο sold out, δεν γίνεται. Το χαίρεσαι, το απολαμβάνεις, σου δημιουργεί μια έξτρα αγωνία για το επόμενο βήμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί μια προσδοκία στους άλλους. Και αυτή η προσδοκία των άλλων δημιουργεί και σε μένα μια αγωνία. Σου ήταν πιο δύσκολο στο παρελθόν να διαχειριστείς αυτό το άγχος? Μου ήταν αφάνταστα δύσκολο. Δηλαδή, για πάρα πολλά χρόνια έχανα τον ύπνο μου. Κοιμόμουν πάρα πολλές λίγες ώρες και πεταγόμουν στον ύπνο μου, σκεπτόμενος αυτό δεν το έχω κάνει καλά, αυτό δεν θα αρέσει. Τι σε έφερε σε ισορροπία? Με έφεραν σε ισορροπία οι απώλειες. Οι απώλειες που έρχονται στη ζωή μας. Και μετά εκεί αυτό σε κάνει να συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχουν τόσο σημαντικά πράγματα που δεν χρειάζεται να χάνεις τόσο πολύ τον ύπνο σου. Την απώλεια και τον πόνο που μπορεί να νιώθεις εξαιτίας αυτής, πώς μπορείς να την κάνεις δημιουργικότητα? Την ώρα που σου συμβαίνει το άσχημο γεγονός, προσωπικά τουλάχιστον, αδρανοποιούμε. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα εγώ αυτό θα το κάνω δημιουργία. Πρέπει να περάσει πολύ καιρός και δεν γίνεται συνειδητά. Τι συμπεράσματα έβγαλες για τη ζωή, για τον εαυτό σου? Τώρα που πια έχω μεγαλώσει και που λίγο έχει κοπάσει το κομμάτι αυτό της δουλειάς μέσα μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσω χώρο και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής που δεν αφορούν μόνο τη δουλειά. Δεν ξέρω ακόμα να το κάνω αυτό, αλήθεια είναι. Σ' αρέσουν τα παραμύθια? Στην αρχή της καριέρας ως ηθοποιός είχαμε δει και στην τηλεόραση. Ναι, και οι δύο σειρές που έκανα, το Ταξίμι στην ΕΡΤ και τα Μυστικά της ΕΔΕΜ στο Μέγκα, ήταν με υπέροχους ανθρώπους. Η σειρά στο Μέγκα έκανε 45, 50, 60% θεματικότητες. Ήταν καθημερινό, Ναι, ήταν καθημερινό. Αυτό λίγο είχε φέρει μια πολύ μεγάλη έτσι, αναστάτωση στη ζωή μου την καθημερινή, γιατί βιώναμε όλοι ένα πράγμα που δεν είχαμε ξαναζήσει. Εγώ τότε θυμάμαι είχα μακριά μαλλιά και με το που το είχε σειρά κουρέστηκα γουλή, γιατί δεν ήθελα να μου μιλάει κανείς στον δρόμο. Και επειδή εγώ έκανα έναν κακό ήρωα, ναι, με βρίζανε. Ξέρεις, τέτοια πράγματα. Μέσα βέβαια σε όλη αυτή την πορεία των 10 χρόνων, έχεις φτάσει και να συνεργαστείς με ανθρώπους όπως η Χαρούλα Αλεξίου, όπως η Μαρινέλα, ο Ξαρχάκος. Ανθρώπους που φαντάζομαι ότι δεν είχες ονειρευτεί καν να συναντήσεις θεατρικά. Είχα μόνο σκεφτεί, αλλά δεν το είχα επικοινωνήσει πολύ, τη Χαρούλα. Την είχα σκεφτεί γιατί μου άρεσε πολύ ως προσωπικότητα. Εσείς συναντηθήκατε και σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της, τότε που αποφάσισε να κάνει αυτή την αλλαγή και να αφήσει για πάντα το τραγούδι. Ναι, εγώ το έζησα αυτό πολύ πριν το μάθετε εσείς. Δεν ξέρω και αν πρέπει να τα πω αυτά. Θυμάμαι ένα βράδυ στο σπίτι της που καθόμασταν στον καναπέ και μου το είπε κλαίγοντας ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω ζωντανά σε κοινό. Δεν ήξερα αν το πιστεύει, αν είναι συναισθηματικά φορτισμένη, αν όντως το έχει πάρει απόφαση. Ήταν μια πολύ ανθρώπινη πάνω απ' όλα στιγμή. Να βλέπεις έναν άνθρωπο που όλη του τη ζωή έχει κάνει αυτή την τεράστια καριέρα με τη φωνή του και να εξομολογείται, νομίζω, στον εαυτό της πρώτα και μετά σε έναν τρίτο, κλαίγοντας ότι θα το σταματήσει. Είναι μια από τις στιγμές που δεν θα την ξεχάσω ποτέ ζωή μου. Θες να μου πεις τι έχεις ετοιμάσει για αυτή τη σεζόν? Οπωσδήποτε και θέλω, αφού γι' αυτό είπαμε. Θα ξεκινήσουμε από το θάνατο Ντεμποράκου, στο θέατρο Ζήνα. Η παράσταση έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον εμβληματικό ρόλο του Γουίλι Λόμαν. Θα κάνουμε επανάληψη στον Νέαντα, με τον Μιχάλη Σαράντη. Ο Μιχάλης, όπως είπα και πριν, πραγματικά δίνει την ψυχή του πάνω στη σκηνή, κάνει και τους 9 ρόλους και ετοιμάζουμε. Πάλι με τον Μιχάλη Σαράντη και τη Λένα Παπαλεγούρα, ετοιμάζουμε το Σιρανό, που θα ανέβει και αυτό στο θέατρο Αλκιονής, όπως και ο Έαντας, από τα τέλη του Νοέμβρη. Ωραία, μιας και συζητήσαμε λοιπόν και τα υπαρξιακά μας σήμερα, αν μπορούσες να μιλήσεις στο παιδικό σου εαυτό σήμερα, από εδώ που είσαι, τι θα του λέγες? Να μην φοβάται. Φοβόσουν πολύ? Ναι, και ακόμα. Τι? Νομίζω τα περισσότερα πράγματα τα έχω κάνει από το πρίσμα του φόβου. Πάμε να το εξορκίσουμε. Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Άστα, Μπέτι μου, είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ. Υπέροχος.
αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Και είμαι πολύ χαρούμενη που σε έχουμε εδώ. Μην ζηλεύετε εσείς. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι και για την αισθητική σου και για το ήθος σου και για την προσωπικότητά σου. Μπράβο, αγάπη μου. Τι ωραία συνέντευξη ήταν αυτή. Και πόσο με άγγιξε. Καλά. Φέθηκε στα χέρια του Τάσου και μίλησε τόσο προσωπικά. Και εσύ συγκινήθηκε. Πάρα πολύ. Γιατί κοίταξε, όταν μιλάνε άνθρωποι τόσο αληθινά και τόσο έξω από τα δόντια και τα λένε όλα, δεν είναι ωραίο να μιλάς και για τις φοβίες σου. Είναι και αυτός που σου παίρνει τη συνέντευξη πόσο μπορεί να σε εμπνεύσει να το κάνεις. Δηλαδή αυτό που εξομολογήθηκε για τη Χάρης Αλεξίου ήταν συγκλονιστικό, παιδιά. Ναι. Αυτή η γυναίκα που τον συνάντησε, δεν τον ήξερε χρόνια, δεν είναι φίλος της παιδικός χρόνια, κολλητός της. Και εκείνη την ώρα έπρεπε, όπως είπε πολύ σωστά ο ίδιος, να το εξομολογηθεί στον ίδιο της τον εαυτό, να λυγίσει. Αυτός ένας νέος άνθρωπος που πήγε εκεί για να κάνουν συνεργασία, που την έβγαλε ουσιαστικά στο θέατρο, να βιώνει αυτό. Για φανταστείτε και αυτός πώς μπορεί να το βίωσε όλο αυτό, ότι η Χάρης Αλεξίου ξαφνικά μπροστά μου κλαίει, γιατί μου ανακοινώνει ότι κλείνει το κεφάλι του τραγουδιού. Δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε εμείς. Εγώ ακόμα δεν το διαχειρίζομαι. Το ότι η Χαρούλα Αλεξίου δεν τραγουδάει. Βλέπω το μαέστρο και λέω τώρα θα τραγουδήσει. Ναι, αλλά είναι καλλιτέχνης. Εννοείται. Και ο καλλιτέχνης μπορεί να. Επαναπροσδιοριστεί. Ακριβώς. Ή να βγάλει τα εσωψυχά του και με άλλους τρόπους. Σίγουρα μας λείπει πάρα πολύ η φωνή της. Αλλά αφού το ένιωθε η ίδια, εμείς πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Και το εντυπωσιακό με τον Γιώργο είναι ότι μου έλεγε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι ίδιοι που το προσέγγισαν. Δηλαδή δεν έψαξε ούτε ο ίδιος την Μαρινέλα, τον Ξαρχάκο, ούτε τη Χαρούλα Αλεξίου. Είχαν δει δουλειές του και πάνε με αυτόν θέλουμε να συνεργαστούμε. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο credit. Πολύ μεγάλο credit και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω νέους ανθρώπους στο χώρο να μπορούν να μας δώσουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να δίνουμε χώρο και εμπιστοσύνη στα νέα άτομα. Και χαίρομαι πολύ για το Γιώργο. Μα και κάνει τόσο ωραίες παραστάσεις, με συνέστημα, τόσο αυθεντικές, λιτές, που επικοινωνεί το έργο στο 100% του. Τρεις καταπληκτικές παραστάσεις παρουσιάζει και φέτος. Τις είπε και στο βίντεο, νομίζω ότι είναι εγγύηση όπου μπαίνει η υπογραφή Νανούρης. Τι χώρο, πού ήσασταν τώρα, ήσασταν στο Athens Gate Hotel. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ πολύ και τον Γιώργο γιατί πραγματικά μιλάει σπάνια. Και εμείς εσένα γι' αυτό. Μου άρεσε αυτό που είπε ότι στην απώλεια αδρανοποιείται. Ναι. Δύσκολα το λέμε και αυτό, παιδιά. Αλλά όντως δεν ξέρω, κάτι μας μπλοκάρει, κάτι μας σταματάει εκείνη την ώρα. Καλή εργασιοθεραπεία, αλλά βλέπουμε ότι ο Γιώργος έχει βρει τώρα πια το δρόμο του. Ναι, αλλά έχει πόσο ξεφύγει. Δύσκολο είναι και γι' αυτόν όταν οι προσδοκίες του κοινού, δηλαδή είσαι Γιώργος Νανούρης και περιμένεις, ας πούμε, sold out, επιτυχία. Πόσο βαριά το φέρνει ο ίδιος, οι καλλιτέχνες, τι ζούμε μέσα μας γι' αυτό που όλοι το θεωρούν. Α, έλα μωρέ, βάφες, βγαίνεις, βγαίνεις, τραγουδάς, χορεύεις. Ναι, αλλά τι βάρος μπορεί να κουβαλάμε για το τι μπορεί να περιμένουν οι άλλοι από εμάς και αν δεν το φέρουμε, πόσο ο άνθρωπος πεταγόταν στον ύπνο του. Τι λέμε τώρα. Πώς πάντως ο πραγματικός καλλιτέχνης βρίσκει το δρόμο του, γιατί ξεκίνησε από την υποκριτική και είδε ότι η σκηνοθετική προσέγγιση που έχει στα πράγματα και στις δουλειές του λειτουργεί πολύ καλύτερα και είπε θα αποστασιοποιηθώ και θα πάω εκεί. Βέβαια μου είπε off the record ότι θέλει να επιστρέψει άμεσα. Γιατί μπορεί όχι, να τον ξαναδούμε πολύ σύντομα. Μακάρι. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Γιώργο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.